Εγώ θέλω να ρωτήσω σε ό,τι έχει να κάνει με εσάς τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, γιατί είσαστε και πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, κύριε Κοκολάκη, να μας πείτε τι είναι αυτό ακριβώς που ετοιμάζεται. Είχατε ειδοποιήσει, η αλήθεια να λέγεται, εάν δεν υπογραφεί τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας, εάν δεν βγει αυτή η προϋπόθεση που λέει θα την υπογράψουμε, αλλά το 8ωρο θα πάει 10ωρο και οι 2 ώρες απλήρωτες, ότι θα μας βρείτε μπροστά σας και ότι η τουριστική περίοδος θα ανοίξει με κινητοποιήσεις. Αυτό είναι που κάνετε πράξη? Κυρία Δουργεράκη, εχθές το βράδυ είχαμε τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Πραγματικά η αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, η τεράστια αυτή αίθουσα, φάνηκε μικρή όσον αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Εκεί λοιπόν εκφράστηκε η αγωνία και η πορεία των εργαζομένων την επόμενη μέρα, λίγες μέρες πριν να ανοίξει η νέα τουρκική περίοδο. Εκεί λοιπόν έγινε διοικητικός και οικονομικός απολογισμό πεπραγμένο της προηγούμενης χρονιάς. Ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι τι πρέπει να προσέχουν με την έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου. Έγινε ένας, πραγματικά ένας διάλογος μεταξύ των εργαζομένων. Εκεί θέσαμε στο σώμα όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο μας, είτε είναι η υπογραφή της τοπικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, είτε επειδή στο Υπουργείο αρνείται πεισματικά το Υπουργείο Εργασίας να κάνει τη σύμβαση που έχει ήδη υπογραφεί η κλαδική από το Δεκέμβριο ως γενικώς υποχρεωτική, την επαναφορά του Ταμείου Ανεργίας πριν δύο επίπεδα, που ακούμε ότι έχουμε φύγει από τα μνημόνια. Έχουμε φύγει από την ευρωπαϊκή ενισχυμένη εποπτεία. Βλέπουμε όλους τους νόμους να εφαρμόζονται κανονικά. Εκεί λοιπόν αποφασίστηκε ομόφωνα από όλο το σώμα. Σας λέω, ήταν η συμμετοχή πολύ καλή, ότι με την έναρξη της τουριστικής περίοδου, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, θα προχωρήσουμε σε απεργιακές κινητοποίησεις. Είναι αυτά τα δύο, η υπογραφή της τοπικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας και η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας. Έτσι είναι τα βασικά. Τα βασικά, και ακούστε να δείτε, βλέπουμε ότι οι κοινοδοχειακές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει έλλειψη και φέτος εργατικού δυναμικού. Πραγματικά θέλει η κυβέρνηση, θέλει το κράτος να μην έχουν τέτοιου είδους θέματα και να μην επιδεινώνεται αυτή η κατάσταση, πρέπει να πάρουν ουσιαστικά μέτρα. Μέτρα όπως την επαναφορά του Ταμείου Ανεργίας, υποχρεωτικότητα των συμβάσεων, υπογραφή τοπικής, επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ, σχολές τουριστικών επαγγελμάτων. Βλέπουμε ότι έχουν υποβαθμιστεί. Πώς λοιπόν νέα παιδιά θα μπουν μέσα στον κλάδο αυτό χωρίς να έχουν την εκπαίδευση εκείνη που απαιτείται? Γιατί ακούστε να δείτε, ο τουρισμός δεν είναι... Προσφέρουμε υπηρεσίες. Πρέπει να υπάρχει καταρτισμένο προσωπικό που το ώστε να μπορέσει να μιλάει τις γλώσσες, να μπορεί να συνεννοηθεί, να μιλάει 2 και 3 γλώσσες, να έχει την κουλτούρα, την τουριστική, τη φιλοξενία. Την έχουμε σαν κριτική, σαν Έλληνες, αλλά δεν φτάνει αυτό μόνο. Εκεί λοιπόν πρέπει να σταθεί η κυβέρνηση, εκεί πρέπει να δουν οι ξενοδόχοι με άλλο μάτι τους εργαζόμενους και όχι να έχουν παράλογες απαιτήσεις σε μια δύσκολη εποχή. Εφόσον πιστεύουμε, λοιπόν, γίνουν όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το πρόβλημα θα βελτιωθεί και δεν θα υπάρχει. Μάλιστα. Αλλά δυστυχώς... Κύριε Κοκολάκη, δώστε μου λίγο διευκρινιστικά αυτό το οποίο έχετε αποφασίσει. Αυτό που έχουμε ακούσει και ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες είναι το εξής. Ότι ξέρετε, σταδιακά ανοίγει η τουριστική περίοδος, έρχονται κάποιες πτήσεις τσάρτερ από το εξωτερικό. Το ακούγαμε και στα δελτία ειδήσεων της Κρήτη TV. Φαίνεται ότι πηγαίνοντας προς το τέλος του Μάρτη ουσιαστικά, ότι ανοίγει αυτή η τουριστική περίοδος. Εσείς λέτε δεν θα πάμε στην εργασία μας από τον Απρίλιο, και για όλα αυτά τα οποία αναφέρετε τι θα κάνετε? Ακούστε να δείτε, πάντα συντονισμένα με την ομοσπονδία μας, με το εργατικό κέντρο, έχει ήδη αποφασιστεί ότι αυτά είναι τα βασικά αιτήματα του κλάδου. Εφόσον δεν ναι, τι έχετε αποφασίσει, δεν αντιλέγω, τι έχετε αποφασίσει? Ναι, απεργιακές κινητοποιήσεις, οι οποίες θα οριστούν οι ημερομηνίες εφόσον ανοίξουν τα ξενοδοχεία, γιατί όταν θέλουμε να κάνουμε μια απεργία δεν μπορούμε να κάνουμε με κλειστά ξενοδοχεία, άρα θα περιμένουν να ανοίξουμε τα ξενοδοχεία,
Αυτό θα γίνει, πιστεύουμε, τον Απρίλιο μέσα. Εκεί θα κορυφωθεί, μετά τους 15-20 του Απρίλιο, θα κορυφωθεί και θα ανοίξουν τα περισσότερα ξενοδοχεία. Τότε λοιπόν και εμείς θα αντιδράσουμε εφόσον ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας, κύριε Κοκολάκη. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.